λίγο πριν φύγουν ξανά για τις Βρυξέλλες εκπρόσωποι των συγγενών των θυμάτων Τεμπών 2023 και καθοδόν στο αεροδρόμιο δηλαδή, έχουμε τον κύριο Παύλο Ασλανίδη. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε, έχουμε βγει λίγο έξω τα ρούχα μας με όλα αυτά που γίνονται, αλλά φαντάζομαι αν έχουμε βγει εμείς μία, εσείς συγγενείς 101, ε? Τι να σας πω, από ένα σημείο και μετά μας δυναμώνουμε περισσότερο από όλα αυτά. Έχουμε περάσει σε αυτό το επίπεδο πλέον. Ας συνάμε και καταλαβαίνουμε την επόμενη κίνησή τους από πριν. Έχουμε να κάνουμε, το έχουμε πει ξανά. Είναι με εγκληματική οργάνωση κανονικά. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Κύριε Ασλανίδη, επειδή ακούγονται πάρα πολλά, τα οποία τελικώς βοηθάνε με τον πληθωρισμό να χάνε την μπάλα, θα σας ρωτήσω καταρχάς το πιο κουφό που έχει έρθει στην επικαιρότητα. Έχουν πέσει πρόστιμα από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και τη βοηθό της, την κυρία Πόπη Παπανδρέου, 500, 600, 700, 800, 900 χιλιάρικα. Έχετε εικόνα, πληρώνονται αυτά από τους μισθούς ανώτερων υπαλλήλων, από άλλους δεν πληρώνονται? Όχι. Τι έχετε μάθει? Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι έχουν 10 μέρες προθεσμία και αν δεν έχουν τα λεφτά θα γίνονται δέσμευση υπηρεσιών. Μάλιστα. Εάν εμφανίσουν τα λεφτά, γεννάτε θέμα, αποθανέσχες? Από ό,τι ξέρω, όχι. Μπορεί να βρεθεί κάποιος από πίσω. Ναι, και αυτό σίγουρο είναι που σας το λέω, να δώσει τα λεφτά κάποιος άλλος για αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά οι ίδιοι από πού τα βρίσκουν με τέτοιους μισθούς, ναι, είναι ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα, πολύ γρήγορα γιατί ξέρω ότι σε λίγο αναχωρείτε. Ναι. Το δεύτερο ερώτημα. Πώς βλέπετε την προσέγγιση όλου του πολιτικού συστήματος? Βλέπω εδώ μηνύσεις, αγωγές, μηνυτήριες, αναφορές για τα πετσοκομμένα ηχητικά, ωραία, αλλά κουβέντα για αυτό που εσείς έχετε εντοπίσει. Την πλήρη αλλίωση του τοπίου, έχουμε μείνει στο ότι όλα αυτά είναι για τα μπάζα που λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα είναι αυτός για τα μπάζα σε λίγο. Δεν πιστεύω να κρατήσει πολύ για Υπουργός Δικαιοσύνης. Και πώς είναι δυνατόν να προκαταβάλει τη δικαιοσύνη, ο νούμερο ένα της δικαιοσύνης, είναι σαν να σου λέει ότι όλοι αυτοί εδώ που έχουν όλα τα στοιχεία, έχουν τα πάντα, έχουν όλη την Ελλάδα σχεδόν μαζί τους, τους απαξιώνουν. Εγώ πιστεύω είναι κινήσεις πανικού αυτά που λένε και κάνουν. Ξέρουν ότι είμαστε πλέον όχι 1000%, εντελώς ξεκάθαρα τα πράγματα, έχουν ξεκαθαρίσει και το έγκλημα και η συγκάλυψη, και δεν ξέρω, έχουν μια επιθετική πολιτική προσπαθώντας να τα απαξιώσουν, αλλά γυρνάει μπούμεραγκ από ό,τι βλέπω. Άρα, αξιολογώντας κύριε Ασλανίδη όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο τετραήμερο, πού στέκεστε περισσότερο, παρακαλώ πολύ? Περισσότερο στέκομαι ότι δυστυχώς υπάρχει και μια υποκρισία γενική, γιατί αυτά τα στοιχεία όλα εμείς τα έχουμε από τον Αύγουστο και τεκμηρωμένα και για τη συγκάλυψη και για αυτά. Τώρα έχουμε και την έκρηξη με την καινούργια, με την έρευνα του κύριου Κοκοτσάκη. Τι να σας πω τώρα, πιστεύουμε ότι πολεμάμε ένα θηρίο, αλλά ξέρετε τι έλεγε ο Βούδας? Ένα βουνό, λέγε, να το ρίξεις, ξεκινάς από κάτω, λέει, παίρνεις τις πέτρες από κάτω, λέει, και το ρίχνεις. Πιστεύω ότι έχουμε πάρει αρκετές πέτρες και θα το ρίξουμε πολύ κάτω. Κυρία Ασλανίδη, από ό,τι έχω αντιληφθεί, κανένα πρωτόκολλο διασφάλισης του χώρου του εγκλήματος δεν τηρήθηκε από την πρώτη στιγμή. Κανένα. Καμία επιτροπή δεν λειτουργήσε από αυτές που είχαν συστήσει πριν το δυστύχημα από το Γενάρη. Τώρα την επαδρώνουν μετά από 14 μήνες. Τίποτα. Το μόνο πρωτόκολλο όμως που φαίνεται να τηρείται ευλαβικά, με τις εικόνες και τα βίντεο που οι συγγενείς με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων δίνουν στη δημοσιότητα, είναι το πρωτόκολλο απαλληφής επικίνδυνων χημικών υλικών από το σημείο. Αυτό προξενεί εντύπωση. Υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο, το έχουν βγάλει ή το... Όχι, δεν το έχουν βγάλει. Υπάρχει, υφίσταται από το 2017 αυτό το πρωτόκολλο. Αντιλαμβάνομαι ότι το μόνο... Ακολουθήσανε, υπάρχει έγγραφο που να το αποδεικνύει αυτό το πράγμα? Όχι, έγγραφο δεν υπάρχει. Λέω ότι οι εργασίες από την πρώτη ώρα να πάρουν χώμα, να απομακρύνουν βαγόνια, να σηκώσουν επίμαχα σημεία, δείχνει ότι το μόνο πρωτόκολλο σχήμα λόγου που τηρούσαν ήταν πώς θα απομακρύνουν. Ναι. Όχι, το πρωτόκολλο ήταν να καλύψουν αυτούς που κουβαλούσαν αυτά τα λαφρία
υλικά, το ξυλόλιο και όλα τα συναφή. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι εκεί που από τις 4 η ώρα το πρωί που μου μαζεύανε, εμείς ήμασταν στα νοσοκομεία και ψάχναμε να βρούμε αν είναι τραυματισμένοι ή ζωντανοί οι άνθρωποι μας. Και αυτοί από τις 4 το πρωί ξεκινούσαν τη συγκάλυψη. Δηλαδή εκεί που πέσαν τα βαγόνια, πήραν μαζί και πετάξανε σε άλλο οικόπεδο που το ανακαλύψαμε τώρα τελευταίο μήνα, την εταιρεία από τους αδερφούς παντρεμένους συγκεκριμένα. Βρέθηκε το οικόπεδο και όμοι τυγαίνονται και βρεθούν και εκεί τίποτα γενετικό υλικό. Μαύρο φίδι που τους έφαγε. Και το ξέρουν, γιατί στο κουλούρι βρήκαμε γενετικό υλικό και κόκαλα και από 4 κοπέλες και DNA και πολλά και κινητά και χρυσαφικά και αντικείμενα προσωπικά από τα παιδιά. Τους τα έδειξε η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, αλλά αυτοί σφυρίζανε αδιάφορα. Κύριε Ζηλανίδη, έχετε μια εξήγηση γιατί να καλύψουν τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών? Έχουν λόγο? Μάλλον επειδή ήταν λαθρία γι' αυτό. Αφού ακτινίδια γράφανε. Ο κωδικός μάλλον ξυλόγιο ήταν ακτινίδιο. Από τη δικαιοσύνη είστε ικανοποιημένος? Εδώ στην Ελλάδα? Ναι, ναι, εδώ. Εδώ. Όχι, με τίποτα. Ένα χρόνο μετά, αυτή τη στιγμή μόνο με να είναι μέσα ο σταθμάρχης, η τελευταία τρύπα του ζουρνά, μας το βγάλουν έξω και αυτό να. Δεν έχει να κρύψει κάτι αυτός. Ούτως ή άλλως δικό του βίσμα ήταν. Με υπογραφή του κυρίου Καραμαλή μπήκε κι αυτός. Όπως και οι 250 στις αίρες που ήταν, όλοι ήταν στις αίρες και δεν πατούσε κανένα στη δουλειά του ποτέ. Γιατί και αυτό το μάθαμε. Πληρωνόντουσαν και καθόντουσαν στο σπίτι τους. Άρα κύριε Ασλανίδη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επιμένετε στις δικές σας ενέργειες, πάτε στις Βρυξέλλες όπου θα συναντηθείτε με την Επιτροπή την Ευρωπαϊκή των Μεταφορών. Των Μεταφορών, ναι, ναι. Μάλιστα. Και τι θα ζητήσετε εκεί, παρακαλώ πολύ? Θα ενημερωθούμε τι στοιχεία έχουν, τι στοιχεία έχουμε εμείς και πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες από εδώ και πέρα. Γιατί η Ευρώπη δείχνει ενδιαφέρον και το έδειξε έμπρακτα. Και με τα αιτήματα που κάναμε και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα που αν έχετε, ξέρετε, έχει ξεκινήσει η έρευνα από το 2021. Mm-hmm. Και ξέραν τα στοιχεία και ξέραν και τα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή εμπλέκονται και έχουν αυτά τα ποσά της εγγύησης που ζητάνε, αλλά και αυτό το αποκρύψανε. Και τους ανθρώπους που κάναν την έρευνα τους διώξανε. Ο κύριος Καραμαλής είπε ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θα ήθελε κάποιος να συναντήσει, την Κυριακή δεν πήγε τελικώς, θα ήθελε να συναντήσει κάποιος να δώσει τις δικές του εξηγήσεις ήρεμα και να ακούσει και τις εξηγήσεις των άλλων, εσάς δηλαδή. Εσείς πώς τα ακούτε αυτό? Εγώ δεν θέλω να το δω μπροστά μου. Εγώ. Δεν ξέρω για τους άλλους. Σωστά. Εγώ δεν θέλω να το δω μπροστά μου. Ούτε αυτόν, ούτε και τον κύριο Μητσοτάκη που τον καλύπτει πλέον. Πλήρως. Να με πούνε τι. Τι να με πούνε εμένα? Ότι δολοφονήσαν το γιο μου? Εσείς θα μπορούσατε να συναντήσετε κατάματα του δολοφόνου του παιδιού σας? Κύριε Ασλανίδη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί πρέπει να ταξιδέψετε, να σας ρωτήσω. Άρα όλο αυτό το τετραήμερο με τις πολιτικές αντεγκλήσεις στη Βουλή, με τα όσα αποκαλύφθηκαν, με τις ηχογραφήσεις, με τις συναντήσεις υπουργών με επιχειρηματίες, με. Για σας τι σημαίνει τελικά? Σημαίνει ότι για αυτούς η ζωή συνεχίζεται μάλλον. Και στήσανε ένα ωραίο σόου εκεί πέρα στη Βουλή. Βέβαια ακουστήκανε και φωνές λογικές, έτσι μην τους απαξιώνουμε όλους. Αλλά αφού 158 αυτοί είναι βετό όπως λέμε και δεν είναι, και είναι κατάρτιστοι πλέον, και ειδικά αυτό το χειροκρότημα είναι ό,τι πιο γελίο έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό κοινοβούλιο από την ίδρυσή του. Είναι το πιο γελίο και το πιο άθλιο συμπεριφορά, ειδικά απέναντι σε νεκρούς ανθρώπους, και κάποιοι με επίμονα χειροκροτήματα και κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από Θεσσαλονίκη κιόλας, για να μην πω ονόματα, γινούσαν και ειρωνευόταν τους συναδέλφους τους βουλευτές από τα άλλα τα κόμματα και τους λέγατε καλά να πάθετε και δέστε και να ντρέπεστε. Να ντρέπονται ποιοι? Η αντιπολίτευση.
Το ότι ήταν βουλευτές της Θεσσαλονίκης σας ενόχλησε έτσι περαιτέρω από ό,τι καταλαβαίνω. 25 παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Και θα πω και όνομα. Καλαφάτης, Δουλέκας, Ηράπτη, Καράογλου και Σία, όλοι αυτοί. Μην τολμήσουν να βγουν να ζητήσουν την ψήφο των Θεσσαλονικών ξανά. Μην τολμήσουν. Ήταν η πολιτική του σταφόπλακα αυτό το χειροκρότημα. Παιδιά από τις γειτονίες που μεγαλώσαν οι ίδιοι δολοφονηθήκανε και χειροκροτούσαν με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Σλανίδη, καλό ταξίδι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε. Τι να σας πω για το χειροκρότημα. Το χειροκρότημα έχει παγώσει ακόμη και ανθρώπους που για τους δικούς τους λόγους υποστηρίζουν. Μα έχω γείτονες και γνωστούς που τους ψηφίζανε. Δεν πρόκειται να τους ξαναψηφίσουν ποτέ. Το έχουν δηλώσει. Όχι μόνο για το χειροκρότημα, γιατί αποδείχθηκε και η συγκάλυψη. Δολοφονούν ανθρώπους και πάνε και τους πετάνε στα σκουπίδια. Τα υπολείμματά τους. Εγώ και την τελευταία τρίχα του γιού μου τη θέλω πίσω. Ναι, γιατί όσο συζητάμε φιλολογικά, έχετε δίκιο. Δεν είναι απλά εναποθέσαμε τα χώματα κάπου αλλού. Μέσα στα χώματα αυτά, όπως είπατε, 7, 8, 9 μήνες μετά, βρεθήκαν υπολείμματα των ανθρώπων σας και κύριος είδε αν υπάρχουν κι άλλα. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Το μενταγιόν ή το βραχιόλι ή το ρολόι που βρέθηκε, μέσα είχε ένα χέρι. Σε ένα χέρι ήταν. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τα ξέρουμε, τους τα λέμε, αλλά βλέπετε δεν απαντάνε. Δεν απαντάνε και όχι μόνο δεν απαντάνε, χειροκροτάνε κιόλας. Είναι άθλια υποκείμενα όλοι τους όσοι χειροκροτήσανε. Αυτό έχω να πω. Δεν τους θεωρώ συμπατριώτες μου, δεν τους θεωρώ Έλληνες. Καλή συνέχεια κυρία Σλανίδη εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι να έχετε. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας.